Λοιπόν, πάμε να μεταφερθούμε στα Χανιά, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Μαράκινο, πρόεδρος των φοιτητών εστίας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε, κύριε Μαράκη, γιατί η φοιτητική στέγη είναι ένας μεγάλος βραχνάς, αντιμετωπίζετε τεράστια προβλήματα και έχουμε δει την φωνή σας να ενδυναμώνει συνεχώς το τελευταίο διάστημα. Δώστε μας την εικόνα. Έτσι όπως το λέτε είναι, ναι. Έχουμε αντιμετωπίσουμε αυτή την περίοδο πολλά προβλήματα εδώ στα Χανιά με τη στέγαση και συνολικότερα όχι μόνο φοιτητές, γιατί είναι και ζήτημα και εργαζομένων που δουλεύουν στο νοσοκομείο και καθηγητών και δασκάλων, γιατί είναι μια πόλη που είναι τουριστική και η κατάσταση με τα σπίτια είναι τραγική. Και βλέπουμε τώρα ότι και φέτος δεν έχει πάρθει κάποιο μέτρο για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, που την κύρια ευθύνη την έχει συνολικά το κράτος και οι κυβερνήσεις που διοικούν, ας πούμε, τη χώρα. Και έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε και φοιτητές οι οποίοι έχουν έρθει εδώ πέρα πρώτο έτος και δεν έχουν μπει ακόμα σε φοιτητικές εστίες, τα δωμάτια δεν φτάνουν. Τι ποσοστό καλύπτει, αν δεν κάνω λάθος, είναι μόλις 4,5% το ποσοστό που καλύπτει η εστία του Πολυτεχνείου σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανάγκες. Ναι, είναι λιγότερο από 5% με βάση τους φοιτητές. Υπάρχουν και φοιτητές που με βάση τώρα που δεν έχουν λήξει ακόμα οι αιτήσεις και οι νέοι αθέντες, υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να μπουν όπως φαίνεται στις ήδη υπάρχουσες θέσεις και θα κληθούν να φύγουν από τις εστίες ή να μην έχουν ένα σπίτι να μείνουν. Υπάρχουν και συγκεκριμένα κριτήρια. Σε αυτά τα κριτήρια θεωρείτε ότι είναι πρακτικά, είναι πραγματικά, είναι ρεαλιστικά ή τελικά είναι κριτήρια απλά για να μην υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση σε αυτό που λέγεται φοιτητική εστία? Είναι κριτήρια γιατί τα οποία έχουν θεσπιστεί εδώ πέρα από την Βρετανία του Ιδρύματος με σκοπό να προσπαθήσουν να κρύψουν το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι. Γιατί εμείς τα θεωρούμε άδικα τελείως τα κριτήρια που έχουν πει. Να φέρω κάποια παραδείγματα. Είναι για παράδειγμα τα ακαδημαϊκά κριτήρια τα οποία εξετάζουν την επίδοση ενός φοιτητή ανά τον χρόνο, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το τι δυσκολίες μπορεί να έχει αυτός ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του και το ότι ένας φοιτητής όταν σπουδάζει δεν έχει γραμμική πρόοδο. Μία χρονιά μπορεί να χρειαστεί να δουλέψει, όπως κάνουν πολλοί φοιτητές, να μην καταφέρει να περάσει τα απαραίτητα μαθήματα που έχουν θεσπίσει αυτοί και τον αναγκάζουν να βγει από την εστία ουσιαστικά. Ένα άλλο κριτήριο που έχουν θεσπίσει είναι τώρα το όριο ηλικίας, που λένε σε έναν φοιτητή ο οποίος μπορεί να έχει κάνει 10%, όταν είναι άνω των 25 ετών, δεν μπορεί να έχει παροχή στη φοιτητική εστία. Το οποίο είναι και αυτό πολύ άδικο. Αντίστοιχα, είναι άλλα κριτήρια που λένε ότι μετά τον ΙΣΥ 2, δηλαδή 7 χρόνια, δεν σου καλύπτουμε καθόλου φοιτητικές παροχές. Και είναι και φοιτητές τώρα που μένουν στην εστία, τους οποίους τους καλούν να φύγουν, επειδή έχουν μπει στο 8ο έτος, και οι οποίοι δεν έχουν πάρει ακόμα πτυχίο. Και θα αναγκαστούν είτε να φύγουν από τα Χανιά και να κόψουν επαφή με τη σχολή τους, είτε να μείνουν εδώ πέρα και να δουλεύουν για να μπορούν να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Φοβάστε ότι πολλοί νεοεισερχόμενοι από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά ενδεχομένως να επιλέξουν να μην κάνουν τις σπουδές τους, να μην τις ξεκινήσουν καν τις σπουδές λόγω του ότι δεν βρίσκουν στέγη και κατοικία? Πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό, ναι, ότι ένας φοιτητής είτε επιλέγει το τόπο που θα σπουδάσει ανάλογα με το αν θα μπορέσει να βρει σπίτι εκεί πέρα και αν είναι κοντά στην περιοχή του, είτε επιλέγει να μην σπουδάσει λόγω αυτού του λόγου, επειδή γνωρίζει ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Το κόστος διαβίωσης απαιτεί πάνω κάτω ένα μισθό των γονιών μας, άμα δεν μένουμε σε φοιτητική εστία. Και είναι πολύ δύσκολο άμα δεν δουλεύει κάποιος. Οπότε πολλοί αναγκάζονται και δουλεύουν για να τα βγάλουν πέρα. Και αν δεν κάνω λάθος, και αρκετοί συμφοιτητές σας, πέρα από αυτούς που παλεύουν για να μπουν μέσα στην εστία, όταν βρίσκουν κάποιο σπίτι για να ενοικιάσουν, είτε τα μισθώματα, όπως είπατε κι εσείς, είναι ακριβά και το κόστος διαβίωσης είναι αρκετά υψηλό, είτε οι ιδιοκτήτες στο βωμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης τους καλούν να βγουν έξω από αυτά και μάλιστα σε περίοδο εξεταστικής. Δηλαδή, όταν τον Ιούνιο σας καλεί ένας ιδιοκτήτης να αφήσετε το σπίτι που είναι η περίοδος της εξεταστικής για εσάς, τότε το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Έτσι όπως το λέτε, υπάρχουν και τέτοια περιστατικά. Απλώς εμείς ρίχνουμε την ευθύνη κυρίως στη διοίκηση του Ιδρύματος, στο κράτος και στην τοπική αυτοδιοίκηση που δεν έχει πάρει κάποιο μέτρο για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι γνωστό και το οποίο πολλές φορές έχουμε καλέσει σε κινητοποίηση, για παράδειγμα την Βρετανία του Ιδρύματος, για να συζητήσουμε αυτά τα προβλήματα. Αλλά μας έχει γυρίσει την πλάτη και δεν έχει έρθει να συζητήσουμε. Δηλαδή δεν παίρνει κάποιο μέτρο. Ούτε έχει τη διάθεση να λύσει αυτό το πρόβλημα. Και έχουν πάει και έχουν απευθυνθεί και φοιτητές, για παράδειγμα, οι οποίοι δεν έχουν σπίτι ακόμα στα Χανιά, έχουν περάσει πρώτο έτος εδώ πέρα
και ζητούν ένα δωμάτιο στη φοιτητική εστία, γιατί δεν μπορούν να νοικιάσουν σε ξενοδοχείο. Πληρώνουν 60 ευρώ τη μέρα, αλλά δεν έχει πάρθει ακόμα κανένα μέτρο. Και έχουν περάσει, κλείνουμε 3 εβδομάδες κοντά από τότε που έχει ανοίξει το Πολυτεχνείο Κρήτης. Λοιπόν, κύριε Μαράκη, θα είμαστε σε επαφή, θα είμαστε σε επικοινωνία, θα καταγράφουμε δημοσιογραφικά τις εξελίξεις για να μας πείτε και ποιες είναι οι βελτιωτικές κινήσεις οι οποίες θα γίνουν, αν γίνουν. Και εδώ είμαστε για να τα καταγράφουμε όλα. Και φυσικά το πρόβλημα είναι μεγάλο και πρέπει να το αναδεικνύουμε συνεχώς για να βρεθεί λύση για την ακαδημαϊκή κοινότητα. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Να πούμε πριν κλείσουμε, συγγνώμη, ότι δεν θα αφήσουμε κανένα φοιτητή να φύγει και να σταματήσει τις σπουδές τους λόγω αυτού του προβλήματος και θα παλέψουμε μέχρι τέλους. Και έχουμε βάλει και σχέδιο δράσεων το επόμενο διάστημα και θα παλεύουμε και σε Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτό βασικά. Δεν θα φύγει κανένα φοιτητή επειδή δεν έχει σπίτι να μείνει από τα Χανιά. Και να μην φύγει κανένα φοιτητή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια.